ότι ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει μια πρόταση η οποία συζητείται και γνωρίζετε καλά ότι μέχρι μεθαύριο το αν θα υπάρχει συμφωνία ή όχι εξαρτιέται τι θα γίνει με το επιβεβαιώνεται την πρόταση. Χρέος της χώρας. Το μνημόνιο το οποίο έρχεται, μαθαίνουμε από διαρροές μέτρα και έχουμε τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλειας μπροστά μας και δεν μας ενημερώνει. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης η οποία διαπραγματεύεται ένα μείζον εθνικό σύστημα, στοίχημα αυτή τη στιγμή και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντιστρατεύεται τον εαυτό της πρακτικά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία υπογραφής μιας νέας αντιλαϊκής συμφωνίας. Ενός νέου μνημονίου. Δεν με νοιάζει εμένα όλα αυτά τα οποία τέθηκαν σε σχέση με τη συμφωνία κτλ. Παρά μόνο σε ένα σημείο, το οποίο έχει την ευθύνη η κυβέρνηση. Εάν το κόστος των 300, 350, 400 εκατομμυρίων είναι μέσα στους υπολογισμούς τους οποίους κάνει. Δεν ξέρουμε αν ο Υπουργός έχει ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που πάρθηκαν ή θα πάρθουν, γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να γίνονται κάποιες συμφωνίες στο εξωτερικό και όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στο εξωτερικό να ακούμε κάποια άλλα πράγματα.